μπαλάκι οι μαθητές στα σχέδια κάθε Υπουργού Παιδείας και κάθε καινούργιας κυβέρνησης. Και ενώ πρόσφατα είχε ανακοινωθεί πως καταργούνται οι πανελλήνιες, τώρα και πάλι μας τα γυρίζουν στην αποκάλυψη ότι το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ουσιαστικά δεν θα καταργεί τελικά τις πανελλήνιες, αλλά θα επαναφέρει στην ουσία το σύστημα με τις δέσμες, προχώρησε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ξεκαθάρισε ότι η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις δεν υφίσταται. Τα τελευταία 15 χρόνια που δραστηριοποιούμε στο γονεϊκό κίνημα, που έχει να κάνει με τα εκπαιδευτικά ζητήματα των παιδιών μας, βλέπουμε ότι ο εκάστοτε ο Υπουργός Παιδείας που αναλαμβάνει τα καθήκοντά του προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις και τροποποιήσεις στην παιδεία. Εμείς ως γονείς και τα συλλογικά όργανα των γονέων απαιτούμε να έχουμε φωνή στα θέματα παιδείας. Ο κύριος Κουζέλης παρουσίασε το σχέδιο του Υπουργείου για το νέο λύκειο, διευκρινίζοντας βέβαια ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Δυστυχώς είναι αρνητικό το κλίμα και η ψυχολογία των παιδιών γιατί διαταράσσουν την ηρεμία τους. Τα παιδιά περνάνε μία επίπονη διαδικασία για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Και αν θέλετε να σας καταθέσω και την προσωπική μου άποψη με το τελευταίο εκπαιδευτικό σύστημα, με τα 4 παιδεία, με τα 4 μαθήματα για την εισαγωγή των υποψηφίων, θεωρώ ότι ήταν το χειρότερο εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί θα δούμε υποψήφιους μαθητές φέτος τα αποτελέσματα με τις βάσεις που θα έχουν συγκεντρώσει έναν πολύ υψηλό, θα έλεγα πολύ καλό βαθμό σε μόρια. Ενδεικτικά θα σας πω 17.000 μόρια και δυστυχώς αυτοί οι υποψήφοι να μην καταφέρουν να εισαχθούν σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Αυτό θεωρώ ότι είναι αρνητικό, είναι μείον για τα παιδιά. Και ας καταργήσουν, μας λένε να καταργήσουν τις πανελλαδικές. Ωραία, να μας πούν τις προτάσεις, ποιος θα είναι ο τρόπος που τα παιδιά θα εισαχθούν στις πανεπιστημιακές σχολές και στα ΤΕΗ. Σκέφτονται ένα σύστημα όπως το εξωτερικό, στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θέλουμε και εμείς να εισακουστούμε και να έχουμε άποψη. Η όλη κατάσταση με τις συνεχείς και πρόχειρες, όπως καταγγέλνουν οι γονείς, αλλαγές στην παιδεία, προκαλεί κάθε φορά αναταραχή και αναστάτωση στα παιδιά. Ενώ κινήσεις που γίνονται την τελευταία στιγμή τα αποδιοργανώνουν. Τη χρονιά που διανύσαμε για τους μαθητές ήταν πάρα πολύ δύσκολη γιατί ήταν αλλεπάλληλες οι αλλαγές, οι τροποποιήσεις, όπως είπατε, με ανασχολικές εξετάσεις, με καταργήσεις των επαναληπτικών εξετάσεων, με τα επιστημονικά πεδία. Έχουν φέρει μια σύγχυση και αναστάτωση στους γονείς και στα παιδιά περισσότερο. Ένα άλλο σημαντικός παράγοντας θεωρώ είναι ότι οι γονείς καταβάλουν πάρα πολλά χρήματα σε δίδακτρα για να μπορούν τα παιδιά τους να εισαχθούν σε μια καλή σχολή. Μετά, ποιο είναι το αντίκρισμα όμως είναι όλων αυτών των τυχείων? Θα μπορέσουν τα παιδιά μας να εξασφαλίσουν το μέλλον τους?